Ριζικέ αλλαγέ σημειώνονται στο τοπίο τη παραγωγή τροφίμων, όπου η αυξημένη ζήτηση σε συνδυασμό με τη μειωμένη παραγωγή συντελούν ένα δυσεπίλητο γρίφο. Όπω εμφατικά σημείωσε ο Διευθύνων Σύμβουλο τη Proactive Νίκο Μπουνάκη, καταγράφεται αύξηση στην κατανάλωση και ζήτηση τροφίμων, ενώ στον αντίποδα η αγροτική παραγωγή ευθύνει και στη χώρα μα, με την Κρήτη να σημειώνει βουτιά κατά περίπου 20% στι καλλιεργούμενε εκτάσει. Υπολογίζει η ΩΣΑ ότι μέχρι το 2050 θα έχουμε 60% μεγαλύτερη κατανάλωση τροφίμων mm -hmm. σε σχέση με αυτή που έχουμε τώρα. Ε, και πρέπει να δούμε πώς θα επιτευχθεί αυτή η κατανάλωση, γιατί στα προβλήματα που υπήρχαν τα προηγούμενα χρόνια, που είχαν να κάνουν με τα κόστη παραγωγής, που είχαν να κάνουν, που είχαν να κάνουν με την αύξηση του πληθυσμού, γιατί mm -hmm. η, με τη μείωση των καλλιεργούμενων εκτάσεων, και θα δούμε σε επόμενο πίνακα ότι και στην Κρήτη έχουμε την τελευταία δεκαετία μείωση, 18,4% μείωση των καλλιεργούμενων εκτάσεων. Αυξάνονται οι εισαγωγέ τροφίμων στη χώρα με τα στοιχεία να προκαλούν προβληματισμό στην εκπομπή Κρήτη σήμερα. Μόνο το πρώτο πεντάμινο του 2023 οι εισαγωγέ φρούτων και λαχανικών ανήλθαν σε 350.000 τόνου. Την ίδια ώρα, ο προβληματισμό προκαλεί το γεγονό ότι σύμφωνα με τον κύριο Μπουνάκη δεν υπάρχει επίσητιστική επάρκεια σε επίπεδο χώρα. Έχουν αυξηθεί οι εισαγωγέ. Φανταστείτε ότι μόνο το πρώτο πεντάμηνο του 23, ε, οι εισαγωγέ φρούτων και λαχανικών στη χώρα α, ανήλθαν περίπου στα 350.000 τόνου. Oh. Ε, το πεντάμηνο. Το πεντάμηνο μόνο. Τόσο περίπου παράγουμε και στην Κρήτη όλο το χρόνο. Όλο το χρόνο. Ε, yeah εδώ βλέπουμε ότι τα τελευταία χρόνια, δηλαδή το 2015, δώσαμε 6 δισεκατομμύρια, 300 εκατομμύρια για εισαγωγέ τροφίμων. Το 2022 φτάσαμε να δώσουμε 10 δισεκατομμύρια. Όσο αυξάνεται ο πληθυσμό και μειώνονται ε. οι ποσότητε τροφίμων, αυξάνονται οι τιμέ. Εδώ είμαστε σε φάση που φοβόμαστε επιστήστικη επάρκεια. Α, μπράβο. Μα δεν υπάρχει, δεν υπάρχει επάρκεια επιστήστική. Όταν η Ελλάδα αναγκάζεται να εισάγει 10, 10 δισεκατομμύρια το χρόνο τρόφιμα, Σημαίνει ότι δεν μπορεί να καλύψει τι ανάγκε τη. Απαραίτητε οι διαρθρωτικέ αλλαγέ και ο εξυγχρονισμό για να στηριχτεί ο αγροτικό τομέα, σύμφωνα με τον κύριο Μπουνάκη, τη στιγμή που ένα ακόμα αγκάθι για τον παραγωγό αποτελεί η κλιματική αλλαγή. Για να μπορέσουμε να στηρίξουμε τον αγροτικό τομέα, πρέπει να γίνουν πολλέ διαρθρωτικέ αλλαγέ. Στα προβλήματα τώρα αυτά ήρθε να προσθεθεί και η κλιματική κρίση. Έχουμε δει φαινόμενα με την κλιματική κρίση. Να με νομίζω είναι προφανέ. Χρειάζεται εξυγχρονισμό σε κάποια πράγματα. Χρειάζεται εξυγχρονισμό. Προτάσει υπάρχουν. Mm.